Μία σειρά από ψηφιακέ υπηρεσίε υγεία, επικεντρωμένε μάλιστα κυρίω στα παιδιά και του εφήβου, θα είναι σύντομα προσβάσιμε. Ανάμεσά του είναι και το ηλεκτρονικό βιβλιάριο Υγεία του Παιδιού. Πάμε στη δέσπνα βλεπάκι που θα μα πει ποιε άλλε υπηρεσίε θα είναι διαθέσιμε. Να σου πω, πω, πω ότι από αύριο κιόλα θα μπορούν οι γιατροί να καταχωρούν ψηφιακά τα εμβόλια που κάνουν στα παιδιά στο Μητρό Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων, ενώ οι γονεί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα μετά τι 10 Μαου μέσω των κωδικών του Taxisnet. Δημιουργείται ψηφιακό βιβλιάριο υγείας παιδιού και εκεί θα υπάρχουν όλα τα σημαντικά στοιχεία στην πορεία εξέλιξη του κάθε παιδιού. Ψηφιακό θα είναι και το ατομικό δελτίο υγείας του κάθε μαθητή. Mm -hmm. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Υγείας Τάνο Πλεύρη, αλλά και τον Υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση τον κύριο Πιερακάκι. Ο Πρωθυπουργό τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντικό που θα μπορούμε να επιβλέπουμε την πορεία του εμβολιασμού, καθώ είμαστε αντιμέτωποι με ένα περιθωριακό αλλά τοξικό κίνημα αντιεμβολιαστών. Να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε, Δέσπινα. Το Μητρό Εμβολιασμών, το Δελτίο Υγεία Μαθητή και το Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγεία των Παιδιών ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι κάνουμε πράξη την μετάβαση από υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν τον πολίτη ως προς τη σχέση του με το δημόσιο, περιορίζοντα τη γραφειοκρατία σε σημαντικές υπηρεσίες προστιθέμενης τη αξίας, που αφορούν τον κρίσιμο τομέα της υγείας. Και νομίζω ότι για όποιο γονιό έχει πάντα το μεγάλο άγχος τι θα γίνει αν χάσει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού του, η απάντηση πια είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία θα υπάρχει ψηφιακά.